Σήμερα μαζί μας έχουμε την Ελένη Ανδρεάδη, να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο οι μαχητές του DAO, υπόθεση ηλιακό τσάι. Σωστά. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχνιο, περιβαντολόγος, βραβευμένη με κρατικό βραβείο συγγραφέας Ελένη Ανδρεάδη, επιστρέφει με νέα οικολογική σειρά οι μαχητές του DAO και μας προσκαλεί να ζήσουμε καλά, με σεβασμό στον εαυτό μας και στους άλλους και στον πλανήτη. Στο πρώτο βιβλίο της σειράς έχουμε την υπόθεση ηλιακό τσάι. Ελένη, καλοτάξιδο και πάλι. Ευχαριστώ. Ξανά από τις εκδόσεις Μετέχνιο, εικονογράφηση Γιάννης Σκουλούδης και ένα υπέροχο τραγούδι στο τέλος της αδερφής σου. Ναι, εξαιρετικής Αθηνάς Ανδρεάδη. Είναι η αδερφή μου τραγουδίστρια και συνθέτρια και έτσι είναι η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε για το πάθος που μας συνδέει για τα περιβαλλοντικά θέματα και έτσι ήθελε και αυτή μέσα από τη μουσική της να ζωντανέψει το πνεύμα του βιβλίου με το τραγούδι της «Η δύναμη εσύ». Τι μας παρουσιάζεις εδώ λοιπόν? Λοιπόν, οι μαχητές του DAO είναι μια καινούργια σειρά για παιδιά μικρότερα των πρακτόρων του πλανήτη, που είναι η άλλη περιβαλλοντική σειρά η οποία αναφέρεται κιόλας και κέρδισε το κρατικό βραβείο ως βιβλίο γνώσεων. Είναι για παιδιά 5 συν και είναι για δύο παιδιά, ο 2 και η D, όπως είναι γνωστοί, που ζουν στην Αθήνα και έχουν έναν παππού, τον Σύφου, ο οποίος είναι ο δάσκαλός τους και κάθε Σάββατο μπαίνουν στη σοφίτα, στον κόσμο του παππού τους, ο οποίος εικάζουν ότι είναι και ταξιδιώτης του χρόνου από την αυτοκρατορική Κίνα και αναλαμβάνουν κάποιες υποθέσεις για να ξαναφέρουν την ισορροπία στον πλανήτη μας. Το βιβλίο έτσι εμπνέεται από τη φιλοσοφία του DAO, η Tao, την αρχαία έτσι κινέζικη φιλοσοφία της, που τονίζει τη σημασία του να έχουμε το Yin και Yang, την ισορροπία μέσα μας για να έχουμε, να είμαστε πιο χαρούμενοι και να έχουμε και καλύτερη ισορροπία με τον κόσμο μας. Γιατί διαλέξατε τους μαχητές του DAO, μάλλον που έχουν μια μυρωδιά έτσι ανατολικής φιλοσοφίας, για να μας κάνετε, να μας παρουσιάσετε την καινούργια σειρά? Το βιβλίο φέρνει τους δύο κόσμους και τον ελληνικό. Είναι πιο ευαίσθητη αυτή σε κλιματολογικά θέματα? Όχι, όχι, θα έλεγε κανείς ότι έχουν κάποια πολύ μεγάλα προβλήματα και στην Ασία ιδιαίτερα. Απλά είναι μια φιλοσοφία η οποία είναι μια διαφορετική οπτική, αν θέλετε, σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα της βιωσιμότητας, που φέρνει μπροστά την στοιχεία παραμελημένα και που δεν τα συνδέουμε συχνά με τα θέματα της βιωσιμότητας, του σεβασμού, της καλοσύνης, της ευγνωμοσύνης και της ισορροπίας, τα οποία έτσι μου άρεσε σαν μια διαφορετική πτυχή εξερεύνηση αυτού του θέματος και επίσης το να ενωθούν και οι δύο κόσμοι, γιατί ο Σύφου χρησιμοποιεί και ελληνικές παροιμίες και την αρχαία ελληνική, κάποιες αρχαίες ελληνικές φιλοσοφίες και αξίες, και έτσι είναι ένα ωραίο πάντραμα και των δύο κόσμων, θεωρώ. Ποια είναι η υπόθεση εδώ στο ηλιακό τσάι? Η υπόθεση είναι ότι τα παιδιά μπαίνουν στον κόσμο της σοφίτας όπως κάνουν κάθε Σάββατο και έχουν να αντιμετωπίσουν την πιο τρομακτική υπόθεση που έχουν αναλάβει μέχρι τώρα, που είναι ουσιαστικά αυτή της κλιματικής αλλαγής. Κάνουν κάποια πειράματα σε σχέση με ηλιακό τσάι, πίνουν ηλιακό τσάι φλαμούρι με τον παππού τους και ανακαλύπτουν μέσα από κάποια στοιχεία τα οποία τους δίνονται τι μπορούν να κάνουν και γιατί έχουμε χάσει την ισορροπία με τον πλανήτη μας, γιατί ζεσταίνει το πλανήτης μας και τι μπορούν να κάνουν ώστε να λάβουν δράση. Και αυτό και κάνουν μέσα από κινήσεις Tai Chi και διάφορα έτσι τεχνάσματα τέτοια, ώστε να ξανά να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και μαθαίνουν πολλά φυσικά για την κλιματική αλλαγή, αλλά πάντα ελπίζω με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι διαβάζει ένα βιβλίο γνώσεων. Κυρία Ανδρεάδη, πολλά παιδικά βιβλία εστιάζουν στην κλιματική αλλαγή πλέον. Πράγμα που δεν το βλέπουμε σε βιβλία για ενήλικες, ούτε σε μυθιστορήματα, ούτε σε βιβλία μελετών. Πιστεύετε τελικά ότι η λύση σε όλο αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή θα έρθει από τις επόμενες γενιές? Θεωρώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να περιμένουμε για τις επόμενες γενιές. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ήδη, το είδαμε και με την κινητοποίηση, με την Γκρέτα Τούνμπερ και την παρέα όλων αυτών των παιδιών ηγετών, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ακτιβισμού και τις δύναμες που σμπρώχνει προς μία βελτίωση, αλλά δεν μπορούν να δράσουν μόνα τους. Σίγουρα είναι σημαντικά γιατί επηρεάζουν και τους γονείς τους και αυτό έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι το ένατο περιβαλλοντικό βιβλίο μου για παιδιά.
Έχω δει ότι επηρεάζουν πάρα πολύ την οικογένεια και τον πυρήνα της οικογένειας και γι' αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος, αλλά δεν αρκεί αυτό. Έχετε γεννηθεί στο Λονδίνο, έχετε ταξιδέψει στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία και όλη αυτή την εμπειρία τη μεταφέρετε και μέσα στα βιβλία σας? Νομίζω σίγουρα, γιατί όλα μου τα ερεθίσματα και όλες οι εμπειρίες μου διοχετεύονται σε αυτά τα οποία γράφω. Ένα παλιότερο βιβλίο που έγραψα, το Justin Gray και οι φύλακες της γης, που ουσιαστικά ονειρευόταν αυτό που έγινε με την Greta Thunberg, δηλαδή μια ομάδα από, είναι ένα προεφηβικό βιβλίο, μια ομάδα από νέα παιδιά τα οποία διαδηλώνουν για δράση για την κλιματική κρίση. Αυτό προέκυψε από μια έτσι συζήτηση που είχα όσο ήμουν ακόμα στην Αμερική για το πώς θα μπορούσαν τα παιδιά να λύσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Οπότε όλα μπαίνουν κάπως σίγουρα και στα βιβλία μου. Εδώ λοιπόν, για να κλείσουμε την περιγραφή και να μας διαβάσετε και ένα απόσπασμα, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένας κώδικος, μάλλον αυτό το QR code, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει και ένα τραγούδι που έχει γράψει η καταξιωμένη τραγουδοποιός, η αδερφή σας, η Αθηνά Ανδρεάδη, η οποία ζει στην Αμερική, έτσι δεν είναι? Ωραία. Αυτό μπορεί κανείς να το δει, το οποίο είναι όλο κινούμενα σχέδια. Ακριβώς. Είναι είχα την τιμή μάλλον, γιατί την θαυμάζω πέραν από αδερφή μου, τη θαυμάζω και ως τραγουδοποιό, την τιμή να φτιάξει ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την υπόθεση και σε συνδυασμό με μια συνεργάτη δάτη στο Λος Άντζελες να ζωντανεύσει με τον κόσμο αυτό που έχει εικονογραφήσει ο Γιάννης Οσκολούδης με animation, και πραγματικά αξίζει να το δείτε. Είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που έγινε. Εγώ το είδα και είναι εξαιρετικό. Ναι. Θα μας διαβάσετε και ένα μικρό απόσπασμα, έτσι αντιπροσωπευτικό του βιβλίου? Ο παππούς μου μένει στη Σοφίτα μας. Τον λένε Σίφου. Σίφου θα πει δάσκαλος στα κινέζικα, αν και για καιρό νόμιζα ότι σημαίνει αυτός που ζει στη Σοφίτα. Το Σάββατο το περνάμε πάντοτε με τον παππού. Έχουμε ένα άλλο είδος σχολείου. Μαθαίνουμε να είμαστε μαχητές. Ο παππούς ήρθε από την Κίνα πριν από πολλά χρόνια. Συχνά η μαμά τον βρίσκει το πρωί να κάθεται σταυροπόδι στο μπαλκόνι, ήρεμο, με τα μάτια κλειστά, ενώ από κάτω τα θυμωμένα αυτοκίνητα σκούζουν μέσα στην κίνηση. Τότε η μαμά χαμογελάει και λέει: ο παππούς είναι από άλλο κόσμο, άλλη εποχή. Τότε που τα πράγματα ήταν πιο απλά και δεν ήμασταν όλοι στο τρέξιμο. Η αδερφή μου και εγώ το σκεφτήκαμε αυτό αρκετά και αποφασίσαμε πως ο παππούς πρέπει να ήρθε από πολύ παλιά, από το 17ο αιώνα συγκεκριμένα. Λοιπόν, να είναι καλό τάξιδο. Παραλαμβάνω και πάλι οι μαχητές του Ντάο, υπόθεση Ηλιακό Τσάι από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Είναι το πρώτο βιβλίο. Πρώτο βιβλίο. Και περιμένουμε σύντομα, νομίζω, και την το δεύτερο. Άνοιξη το επόμενο, ναι. Να είστε καλά, κυρία Ανδρεάδη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.